Πυρκαγιές, φωτιές θα παραμείνουμε. Θα πάμε τώρα στο Πασόκ, γιατί και εκεί έτσι έχει αναζωπηρωθεί το κλίμα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την Κυριακή. 6 Οκτωβρίου λοιπόν θα στηθούν οι κάλπες σε όλη τη χώρα και συνεχίζουν την περιοδία τους οι υποψήφοι πρόεδροι του Πασόκ. Έχουμε μαζί μας το στέλεχος του Πασόκ, τον κύριο Ανδρέα Κελεπούρη. Να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Κελεπούρη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Βάστα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Με δική σας πρωτοβουλία παίρνω κι εγώ έστω και λίγο χρόνο συμμετοχής. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σας και το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσω εσάς, για να πάμε μετά στα υπόλοιπα και να αναλύσουμε για ποιο λόγο έπρεπε να γίνουν τώρα εκλογές στο Πασόκ αυτή την περίοδο. Ποιον στηρίζετε, κύριε Κελεπούρη? Να το πούμε έτσι, χωρίς να το... Θα το πούμε έτσι, χωρίς, ναι, έτσι χωρίς, χωρίς να το υποστηρίξουμε. Θα το υποστηρίξουμε και όλα, στον όμως πρώτα ποιον στηρίζεται αυτή τη στιγμή και μετά. Εκτιμώ ότι μια υπερβατική υποψηφιότητα που αλλάζει το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό στη χώρα, είναι η επιλογή του Χάρη Δούκα. Ωραία. Γιατί η Χάρη Δούκα, λοιπόν? Γιατί η Χάρη Δούκα, γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος, νέος επιστήμονας, ικανότατος, με ένα καθαρό όραμα, ξέρει πού θέλει να πάει το χώρο, ξέρει τι θέλει να δημιουργήσει, ξέρει πώς θα πετύχει αυτό που έχει σαν στόχο. Ο Χάρης ο Δούκας είπε ότι τελείωσε η εποχή του εγώ. Ήρθε η εποχή του εμείς. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ανοιχτό κόμμα, ανοιχτές διαδικασίες, διαδικασίες λογοδοσίας. Η πολιτική, κυρία Μπάστα, και το ξέρετε, αυτό που ζούμε και που πληρώνουμε τα τελευταία χρόνια, είναι το μαυρογιαλούρο, το καλοχαιρέτα. Περνάμε, χαιρετάμε και γεια σας. Και θυμόμαστε τον κόσμο στις εθνικές εκλογές για να ψηφίσει για κυβέρνηση, ναι, στις αυτοδιοικητικές για να ψηφίσει για αυτοδιοίκηση, στις επιμελητηριακές και σε όλες τις αντιπροσωπευτικές για να ψηφίσει για τα επιμελητήρια, για τα σωμάτια και όλα αυτά. Τον υπόλοιπο χρόνο τον έχουμε κλειδώσει εμείς μες στο σαλόνι. Δεν είναι ο κόσμος στο καναπέ. Αυτό επικρατούσε και στο Πασόκ τα τελευταία χρόνια, γιατί νέος, είπατε, είναι ένας νέος άνθρωπος, νέος και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, δυστυχώς, το θέμα της ανανέωσης ή το ρόλο της ανανέωσης δεν τον υπηρέτησε σωστά. Και ήταν τα λάθη αυτά τα οποία έγιναν και από πού ξεκινήσατε να διαφαίνετε ότι... Είναι η πιο ευχάριστη ερώτηση που μου κάνετε απόψε. Και θα σας το πω αυτό γιατί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάποια στιγμή έδωσε μία άλλη διάσταση σε αυτό που πάμε να κάνουμε σαν χώρο στην πολιτική. Ναι. Κέρδισε τις εκλογές το Δεκέμβρη του 2021. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτό που γίνεται τώρα σε ένταση, με λιγότερο, με μειωμένους ρυθμούς, θα έπρεπε να το ξεκινήσει από τότε. Έχω συμπληρώσει μέσα στο 2022, στο 12μηνο, πόσες περιοδίες έκανε σε όλη την Ελλάδα? Πόσες? 5. 2 στην Αθήνα, το Νοέμβριο του 2022. Ήταν Κερατσίνη, όμως και στην Ευρωβουλή. Ένα δευτερόλεπτο, μισό λεπτό. Κερατσίνη και Καλλιθέα, δηλαδή... Ήταν 5 και... λεπτά από τη Χαρδιά από το εκπομπή. Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. Μία στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, και μία στα Χανιά και μία στο Άργος. 5. Ο χρόνος έχει 365 μέρες για τον πρόεδρο που θέλει να είναι, παράδειγμα, αποκλειστικής απασχόλησης. Ήταν όμως και ευρωβουλευτής. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Και ο κύριος Δούκας είναι δήμαρχος Αθηναίων. Αλλά ο κύριος Δούκας είναι στην Αθήνα. Μπορεί να πεταχθεί καθημερινά στο Άργος, στη Δραπετσόνα. Μπορεί να κάνει άλλου τύπου προγραμματισμό. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, που ήταν στις Βρυξέλλες, πότε παραιτήθηκε από την Ευρωβουλή? 17 Απριλίου του 2023. Ναι. 21 Μαΐου είχαμε εκλογές. Από τις αρχές Μαΐου μέχρι τις εκλογές έκανε με μεγάλη ένταση τις περιοδίες για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της προεκλογικής περίοδου. Άρα έχασε όλο αυτό το διάστημα, λέτε. Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν λειτουργήσαν τα όργανα, δεν λειτουργήσε τίποτα. Δεν είχε τομείς πολιτικής. Αυτή την περίοδο το ΠΑΣΟΚ είχε ένα θολό μήνυμα
και στην κοινωνία και στη Βουλή. Θέλετε να σας πω 2-3 περιπτώσεις που έχω σημειώσει. Πρώτο θέμα. Νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αν η αντιπολίτευση ήθελε να ρίξει την κυβέρνηση, θα την έριχνε εκεί. Μπορεί να συμφωνούμε όλοι. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία οδηγήθηκε σε μνημόνιο, αλλά το πρώτο δεν το ψήφισε και εκεί διαλύθηκε κυριολεκτικά το Πασόκ. Θέλετε να σας πω ένα δεύτερο. Η επιστολική ψήφο. Στην επιστολική ψήφο το Πασόκ συμφωνούσε. Όπως και στο γάμο για τα ομόφυλα. Αντί να μην ψηφίσει το γάμο και να γίνει ροντέο μες στη Νέα Δημοκρατία, θυμάστε το κλίμα, Σαμαράς, Καραμαλής, οι βουλευτές που πήραν τα ρεπό. Παρακολουθούσε, λέτε, αμέτωχα, δεν γινόταν καμία αντιπολίτευση. Δεν είχαν στρατηγική. Γιατί, κύριε Κελεπούρη, μισό λεπτό, όχι να χρησιμοποιούμε κάποια θέματα για να ρίξουμε την κυβέρνηση, για να γίνει όλο αυτό. Δεν θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Αυτό δεν λέει η αντιπολίτευση. Αλλά δεν λέει η κοινωνία ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν πρέπει να δείξει η αντιπολίτευση ότι υπάρχει. Πώς θα το δείξει? Πάμε λοιπόν στο πιο τραγικό. Έχουν πρόσφατα τη συγχώνευση των δύο τραπεζών. Της Attica Bank με την Greta Bank. Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει το νομοσχέδιο, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης διαφωνούν, επιχειρηματολογεί το Πασόκ και λέει «Η συγχώνευση, κύριοι, είναι επιζήμια για το κράτος». Τι πρέπει να ψηφίσεις? Όχι. Τι ψήφισε το Πασόκ? Ναι. Αυτά λοιπόν ο κόσμος τα βλέπει και τα αξιολογεί. Και προτιμά να σε βρει σε μία πολιτική λάθος θέση από το να σε βλέπει να πηγαίνεις σαν το φίδι. Να κάνω μια ερώτηση και θα περάσουμε στην επόμενη μέρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να περνάμε στην επόμενη μέρα με τα δεδομένα που υπάρχουν, γιατί έχουμε και εκλογές στο Πασόκ. Όλα αυτά, επειδή είστε κι εσείς πάρα πολλά χρόνια και έμπειρο στέλεχος, δεν τα είχατε μεταφέρει στον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ. Οι άνθρωποι δικοί του, όχι εσείς προσωπικά, οι άνθρωποι δικοί του. Γιατί είδαμε ανθρώπους που τον στήριξαν από την πρώτη στιγμή και τώρα λένε αυτό που λέτε εσείς. Δεν του τα είχαμε μεταφέρει στον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ, ξέρετε, ότι έχω δουλέψει πολιτικά και οργανωτικό το Πασόκ μια γεμάτη δεκαετία. Θυμάστε, έτσι, το πόσες διαδικασίες γινόταν. Βεβαίως. Και όχι διαδικασίες να βρεθούν οι πέντε, οι τρεις, οι δύο σωμαρχιακοί. Σωστά, σωστά. Όλος ο κόσμος. Να πει τη γνώμη του, να αξιολογήσει, να μας πει και τα αρνητικά μας. Δεν ήταν κανένας τέλειος, αλλά γινόταν τεράστια προσπάθεια παντού. Από το πιο μικρό χωριό μέχρι τις πρωτεύουσες. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα έλειψε. Όχι μόνο δεν έγινε, αλλά το απέφευγαν. Εδώ δεν λειτουργούσε το Πολιτικό Συμβούλιο. Μάθαμε ότι υπάρχει μέλος Πολιτικού Συμβουλίου που υποτίθεται ότι μάθαμε το όνομά του όταν ανεστάλλει η λειτουργία του, η κομματική, γιατί τον τήληξε ο εισαγγελέας σε μια κόλλα χαρτί για τους εκβιασμούς των καταστημάτων της Αττικής, από δημοτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους της περιφέρειας. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή, ερχόταν για να φέρει το Πασόκ στο προσκήνιο πάντα ένα κακό νέο. Όχι μία θετική πρόταση, όχι μία πρωτοβουλία. Άρα, λοιπόν, όλο το όραμα του Πασόκ το βλέπετε στο πρόσωπο του Χάρη Δούκα. Και όχι, δεν είναι αυτό. Ναι. Δεν είναι αυτό. Βλέπω στο Χάρη Δούκα μία διαφορετική αντίληψη στην λειτουργία. Σήμερα ο καθένας προσπαθεί να κατασκευάσει τη δική του αλήθεια. Όμως η αλήθεια είναι μία. Και η αλήθεια είναι αυτό που συντελέστηκε το βράδυ των εκλογών, που δώστε μου ένα λεπτό, τουλάχιστον βεβαίως, να το περιγράψω. Βεβαίως, βεβαίως. Ο πρόεδρος του Πασόκ που λέει σήμερα ότι πετύχαμε πολλά, έκανε, αν θυμάστε καλά, δηλώσεις, αφού είχατε φύγει όλοι για τα σπίτια σας. 12 και 10. Ναι. Δεύτερον, κατηγορεί όλους, μικρούς, μεγάλους, βουλευτές, στελέχη, ότι αν τότε, λέει, αυτοί δούλευαν περισσότερο, θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Θέλετε να δούμε τη λίστα των επιτυχόντων βουλευτών? Παπανδρέου, Μανιάτης, Αρναουτόγλου. Ποιος δεν εκλέχθηκε?
πρώτη φορά στην ιστορία των πολιτικών κομμάτων, όλων των κομμάτων, δεν οποιοδήποτε... Ο γραμματέας, λέει. Δεν εκλέχθηκε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια μεγάλη ήττα αυτή. Πάνω του, λοιπόν, συγκεντρώθηκε όλη η κοινωνική δυσαρέσκεια. Βέβαια. Δεν ήταν επειδή δεν είναι καλό παιδί ο Ανδρέας ή επειδή... Πολύ ότι... καλό παιδί. Ό,τι έδωσε ο πρόεδρος σαν στήριξη, σαν προσωπική του επιλογή, δεν κέρδισε ούτε ένας. Αυτό λέει κάτι. Και λέει κάτι για τον τρόπο που διαχειρίζει τα πρόσωπα. Μάλιστα. Έτσι, λέει, ανανέωσε το πολιτικό προσωπικό του χώρου. Πού? Στην κοινοβουλευτική ομάδα των εθνικών εκλογών. Στις ευρωεκλογές τι έκανε? Ό,τι πήγε να προωθήσει, έμεινε στα μισά του δρόμου. Και είναι κρίμα, γιατί τελικά λάθη άλλων τα πληρώνουν άλλοι πρώτα, όχι οι ίδιοι. Μάλιστα. Οπότε, πάμε στην επόμενη μέρα. Θεωρείτε, θα μου κάνετε μια πρόβλεψη, έτσι το κάναμε παραδοσιακά αυτό. Θέλετε ένα δευτερόλεπτο να μου κρατήσετε το χρόνο. Να σας δώσω, θα κλείσουμε μια πρόβλεψη, ναι, έτσι. Ναι, όχι μόνο πρόβλεψη, ναι. Θέλω 2 λεπτά. Βεβαίως. Ένα για τα αυτοδιοικητικά, ναι, που λέει ο πρόεδρος ότι κερδίσαμε, και ένα για την επόμενη μέρα και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, ωραία, τα πράγματα πάμε που ισοπεδώνουν αυτή τη στιγμή πάμε την κοινωνία. Πάμε για τα αυτοδιοικητικά. Λέει ο κ. Ανδρουλάκης, κερδίσαμε. Κερδίσαμε, λέει, 2 περιφέρειες. Η πρώτη περιφέρεια, ξέρετε ποια είναι? Η Κρήτη. Η Κρήτη. Ποιος ήταν περιφερειάρχης εκεί? Ο κ. Αρναουτάκης. Χρόνια με ποιον τώρα στηρίχτηκε? Και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε λοιπόν στην άλλη. Ποια είναι η δεύτερη? Η Θεσσαλία. Πώς κερδίθηκε η Θεσσαλία μετά τη βιβλική καταστροφή, ναι, σε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ? Προσέξτε, είμαστε υπέρ της πολιτικής αυτονομίας, αλλά όπου μας βολεύει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία πάμε, όπου μας βολεύει με το ΣΥΡΙΖΑ πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βρίζουμε και τους απ' έξω. Και περνάμε και ένα κίνδυνο ότι, ξέρετε, είναι κάποιοι εδώ μέσα που θέλουν αγκαλιά με το ΣΥΡΙΖΑ να αλώσουν την πόλη. Αυτό είναι παραμόρφωση πραγματικότητας. Πάμε στον Πειραιά. Ναι. Ο κύριος Μόραλης. Πώς εκλέχθηκε? Με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε. Στη Θεσσαλονίκη το ΠΑΣΟΚ δεν έδωσε χρήσμα ή στήριξη στον κύριο Αγγελούδη. Έδωσε στον κύριο Πέγκα, που δεν πέρασε στο δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο αναγκαστικά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα από τον κύριο Ζέρβα και ένα στέλεχος με μεγάλη διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ, στενό συνεργάτη του Βενιζέλου, Θεσσαλονίκη ήταν εκεί. Τι θα στηρίζει το ΠΑΣΟΚ? Κι όμως... Πάμε λοιπόν στην Αθήνα. Στην Αθήνα ήταν το πιο εύκολο. Γιατί? Γιατί υπήρχαν παντού οι προβλέψεις, η κοινωνική συνείδηση, η σκέψη, η πρόβλεψη, τα στοιχήματα ότι ο Μπακογιάννης βγαίνει περίπατο από την πρώτη Κυριακή. Και εκεί δεν πας ούτε καν να τον δυσκολέψεις. Δεν μαζεύεις τους άλλους και λες, πάμε ρε παιδιά να δώσουμε μια μάχη και ας πάει χαμένη. Τι κάνεις? Επιλέγεις ένα μήνα πριν τις εκλογές ποιον? Το Χάρη το Δούκα. Και τι γίνεται? Εκεί συνωμότησε το σύμπαν. Μεγάλη ανατροπή. Εκεί δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ. Ήταν όλοι. Και εδώ στην Πάτρα έδωσε χρήσματα ο κ. Ανδρουλάκης. Μπορεί να μας πει γιατί δεν αναφέρεται στη Δυτική Ελλάδα. Και να σας πω και το πιο συμβολικό. Ο Δήμος Χανίων. Στο Δήμο Χανίων είναι το σπίτι της οικογένειας Μητσοτάκη. Χρόνια τώρα. Το ΠΑΣΟΚ εκεί παίρνει 10%. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 40%. Δήμαρχος με 65% από την πρώτη Κυριακή εκλέχθηκε φίλος του κυρίου Ανδρουλάκη. Μάλιστα. Εγώ κακοπροαίρετα, εγώ μόνο, όχι άλλοι, μπορώ να συνδέσω τα Χανιά με την περιφέρεια Αττικής Ελλάδος. Γιατί και εδώ, με λάθος χειρισμούς, ο κύριος Φαρμάκης πήρε 60%. Και τους λάθος χειρισμούς δεν τους έκαναν οι πολίτες, τους έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ούτε τομέα αυτοδιοίκησης δεν είχε για να μην δεσμεύεται το κόμμα απέναντι στον κόσμο. Μάλιστα. Μία τελευταία κουβέντα για την Κυριακή. Πρέπει να υπάρχει συμμετοχή, είναι το ζητούμενο αυτό, να έρθουν και είδαμε προχθές στο Ρόγιαλ. Πάντα... Ναι, στο Ρόγιαλ πάντως είδαμε αρκετό κόσμο. Σε όλους τους υποψηφίους θα έχει κόσμο. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι συγκριτικό στοιχείο για τις κατατάξεις. Δεν βγάζεις αποτέλεσμα από εκεί, εντάξει, η κάλπη θα μιλήσει. Ναι. Φαίνεται όμως μια κοινωνική δυναμική, ναι, που αναπτύσσεται και χαρτογραφείς και την κοινωνία
πώς κινούνται ψηφοφόροι. Παλιοί ψηφοφόροι, καινούργιοι ψηφοφόροι, καινούργια πρόσωπα. Αυτό το βλέπεις εκεί. Ωραία, τι είδατε λοιπόν, με πρόβλεψη. Ήταν πολύ ενθαρρυντικό το μήνυμα. Λοιπόν, υπάρχει για πείτε μια κοινωνική. Μια πρόβλεψη για την πρώτη Κυριακή, υπάρχει, λοιπόν. Υπάρχει τεράστια κοινωνική διείσδυση του Χάρη του Δούκα. Και ξέρετε γιατί. Ναι. Όχι γιατί είναι ο Χάρης ο Δούκας ή γιατί κέρδισε τον Μπακογιάννη στην Αθήνα. Γιατί αυτά που πρεσβεύει είναι αυτά που αύριο θα θεμελιώσουν την εναλλακτική πρόταση εξουσίας στη Νέα Δημοκρατία. Μία παρένθεση μπορώ να κάνω. Ναι, πολύ γρήγορα. Ένα λεπτό. Τραπεζίτες, τι λένε, πανάκριβες συναλλαγές. Οι τράπεζες, ξέρεις τι λένε. Λένε ότι, φίλε μου, εμείς πληρώνουμε ακριβά τα τηλεοπτικά, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ναι, τα ίντερνετ, όλα αυτά. Αν δεν ξεκουμπώσεις αυτή τη σχέση, δεν μπορείς να κάνεις διόρθωση ψηφιακή μετάβαση, που θα στηριχτεί πάλι στα δίκτυα. Η καθημερινή μας δραστηριότητα, μάλιστα, με τα κινητά, με όλα αυτά που είναι στα δίκτυα. Πάμε στο δεύτερο. Καύσιμα, ενέργεια, κόστος βιομηχανικής παραγωγής, τρόφιμα, άλλα είδη, μάλιστα, και όλα αυτά μαζί τι δημιουργούν? Ένα τεράστιο κόστος. Αν ρωτήσετε στη βιομηχανική περιοχή, θα δείτε βιομηχανίες να έχουν 700.000 διαφορά επιβάρυνση στην ηλεκτρική ενέργεια 22 με 23. Αυτά τα χρήματα είναι δεν είναι ένα βγαίνουν. Πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της ενέργειας, ναι, κύριε Κερεπούλη. Ο κύριος Κούκας το ξέρει καλά αυτά το θέμα της ενέργειας. Όχι μόνο, πάμε και στη... Και στα οικονομικά, πάμε είναι, στο κοινωνικό είναι, κράτος. Είναι πολλά. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο Έχουμε χρόνο. Δηλαδή δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Η μία λέει, που είναι του κυρίου Μητσοτάκη, ότι εγώ θέλω ένα κράτος που θα εισπράττει από όλους. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη χαρακτήρισε τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων, όχι αποτέλεσμα της εσχροκέρδειας και της ακρίβειας. Μάλιστα. Ουρανοκατέβατα τα είπε. Κύριε Κελεπούρη, κάντε μου την πρόβλεψη τώρα για να κλείσουμε. Τι πρόβλεψη? Τι για την πρώτη Κυριακή. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πρώτος ο Χάρης ο Δούκας, δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και αυτό πότε? Όταν η συμμετοχή θα είναι πάνω από 300.000. Μάλιστα, το κρατάω. Αν η συμμετοχή είναι, ναι, κάτω από 200.000, ναι, 200 με 250, ναι, εκεί μπορώ να σας πω εξ αρχής, ναι, ότι θα εκλεγεί ο κύριος Ανδρουλάκης πρόεδρος. Μάλιστα. Αν τα νούμερα είναι πάνω από τα 250-270, ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, δεν θα είναι ο επόμενος πρόεδρος ΠΑΣΟΚ. Έχουμε καταγράψει λοιπόν τις προβλέψεις του κύριου Κελεπούρη παραδοσιακά και θα δούμε. Να μου δώσετε και εμένα το στικάκι για να το θυμάμαι. Θα σας το δώσω, κύριε Κελεπούρη. Τώρα, όχι, δεν έχει στικάκι, θα σας το στείλω. Να μου το στείλετε, το link. Διαφορετικά. Το link, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεράσαμε τώρα, εμείς έχουμε περισσότερο παρελθόν, κυρία Μπάστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου πάντα, ξέρετε.